Την Κυριακή 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην ιστορική και μαρτυρική Μονή Αρκαδίου της Κρήτης μεγαλειώδης διαδήλωση διαμαρτυρίας εναντίον της απόφασης καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κοντά στην Κρήτη. Η επιλογή του συγκεκριμένου ιστορικού χώρου, σύμβολο αιώνιο, διαχρονικό των αγώνων του κρητικού λαού για την ελευθερία, την αποτείναξη του κρητικού ζυγού και την ένωση με την Ελλάδα, συμβολίζει και σήμερα, στις δίσεκτες ώρες που περνάει η πατρίδα μας, την αποφασιστικότητα των κρητικών να αγωνιστούν για να αποτρέψουν την καταστροφή. Σε αυτή την πρωτοφανή σε μέγεθος και παλμό συγκέντρωση συμμετείχαν χιλιάδες λαού από κάθε πόλη και χωριό της Μεγαλονήσου. Συμμετείχαν όλοι οι δήμοι και οι φορείς της περιοχής. Και ήταν αυτή η συγκέντρωση που έσχισε το πέπλο σιωπής που μέχρι τότε κάλυπτε τα πάντα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κοφεύει, να αποκρύπτει την πραγματικότητα από τους πολίτες μπροστά σε αυτή την κραυγή αγωνίας, στα αμήλικτα ερωτήματα που βάζει ο ίδιος ο λαός μας με σύνεση και ωριμότητα για την επαπελούμενη καταστροφή που θα επέλθει για την υγεία, για το περιβάλλον, για την οικονομία, για την αλληλεία, για τον τουρισμό, για την ίδια τη ζωή. Η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα με αργό ρυθμό ανανέωσης των υδάτων της. Ένα σπάνιο σε βιοποικιλότητα και μοναδικότητα οικοσύστημα που είναι ήδη πολύ επιβαρημένο από απόβλητα μεγάλων παράκτιων βιομηχανιών. Υπήρξαν καταγγελίες ότι και στο παρελθόν υπήρξε βύθιση πλοίων με πυρηνικά και τοξικά απόβλητα. Για τους κρητικούς, για όλους τους Έλληνες, η Μεσόγειος είναι το ίδιο τους το σπίτι, η μήτρα πανάρχαιων πολιτισμών. Είναι συνδεδεμένη με την ίδια την ύπαρξή τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αρκούσαν φαίνεται τα προβλήματα και οι τεράστιες περιπέτειες που έχουν οδηγήσει το λαό μας με τις πολιτικές της ύφεσης και της λιτότητας και την εφαρμογή του ακραίου βάρβαρου νεοφιλελευθερισμού. Τώρα η κυβέρνηση, εναρμονισμένη πλήρως στη λογική της υποταγής, δεν προβάλλει αντίσταση και σπέβδει να αποδεχτεί πρόθυμα μια πρωτοφανή διαδικασία καταστροφής χημικών όπλων με τη μέθοδο της υδρόλυσης, οδηγώντας το λαό μας σε νέες περιπέτειες. Γιατί τώρα δημιουργούνται νέα δεδομένα με αυτή τη σκοτεινή διαδικασία? Δεδομένα που θα επαναλαμβάνονται και στο μέλλον. Καταστροφή χημικών σε διεθνή ύδατα, σε κλειστές θάλασσες που παρέχουν περισσότερη ασφάλεια και όχι παραδείγματος χάρη στον Ατλαντικό λόγω έντονων θαλασσοταραχών και απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων. Γνωρίζουμε ότι αρχικά η Αλβανία και αργότερα το Βέλγιο, η Γερμανία και η Νορβηγία αρνήθηκαν την καταστροφή αυτής της τοξικής βόμβας στο έδαφος τους. Εύλογα τίθεται το ερώτημα. Γιατί δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας αυτοί οι οποίοι προμήθευσαν τα όπλα αυτά και είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη δημιουργία αυτού του τεράστιου κινδύνου? Πρέπει να τονίσουμε ότι η καταστροφή όλων αυτών των άκρως επικίνδυνων ουσιών με τη μέθοδο της υδρόλυσης εφαρμόζεται παγκοσμίως για πρώτη φορά και μάλιστα σε ένα πλοίο ηλικίας 36 ετών, όταν γνωρίζουμε ότι πλοία του τύπου αυτού έχουν μέσο όρο ζωής τα 30 χρόνια. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ακόμη ότι η θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης πλήττεται ιδιαίτερα από σφοδρούς νότιους ανέμους που προκαλούν τεράστια κύματα, καθώς επίσης έχει παρατηρηθεί έντονη σεισμικότητα που δημιουργεί απρόβλεπτες αναταράξεις στη θάλασσα. Και όλα αυτά ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες η διαδικασία της καταστροφής πρέπει να διεξάγεται σε συνθήκες θαλάσσιας ηρεμίας και ο μέγιστος επιτρεπόμενος σχηματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα. Εάν δεν προσθέσουμε το γεγονός ότι το πλοίο είναι μονού κήτους, αυξάνεται περισσότερο ο κίνδυνος. Και ενώ η αγωνία κορυφώνεται μέσα από δεκάδες ερωτηματικά που ανακύπτουν, ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με το κατά πόσον είναι ασφαλής η όλη αυτή πρωτόγνωρη διαδικασία, και ενώ αναδεικνύονται οι τεράστιοι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την ίδια τη ζωή των ανθρώπων, υπάρχουν οι ανακοινώσεις και από το Πολυτεχνείο Κρήτης και από την Ένωση Χημικών Μηχανικών, οι οποίες θα επισημαίνουν. Η κυβέρνηση αδρανεί πλήρως, κρύβεται επιμελώς ή απλώς καθησυχάζει. Οι ευθύνες της κυβέρνησης και του Αντιπροέδρου και Υπουργού Εξωτερικών κ. Βενιζέλου είναι τεράστιες.
Αφήνουν ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που μας δίδεται εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε αυτή την περίοδο την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν οι δυνατότητες να φέρουν το θέμα στα αρμόδια όργανα, να σταματήσουν αυτή την άκρος επικίνδυνη επιχείρηση, να απομακρυνθεί άμεσα η τοξική βόμβα από την περιοχή μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Μεσόγειο, όπως ανέφερα, είναι το σπίτι μας. Είναι συνδεδεμένη άμεσα με την ύπαρξή μας, με το μέλλον των παιδιών μας, με την προοπτική μας ως λαού. Δεν είναι μοναχά η Κρήτη των Μινωητών, που σαν αιώνιο πλοίο ταξιδεύει μέσα στους αιώνες. Είναι ολόκληρη η Ελλάδα, που με την κυριαρχία της στη θάλασσα έδωσε τα φώτα του πολιτισμού στη Δύση, ταξιδεύοντας χιλιάδες χρόνια σε αυτά τα νερά. Δεν επιτρέπεται καμία ελληνική κυβέρνηση που οφείλει πρωτίστως να προασπίζει τα δικαιώματα των πολιτών της να σύρεται σε προαποφασισμένες λύσεις από τους ισχυρούς, βάζοντας σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών της. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει τα κόμματα και τον ελληνικό λαό για τον ακριβή τόπο και χρόνο που θα διεξαχθεί η καταστροφή. Τι μέτρα έλαβε, εάν συνεργάστηκε ή αν σκοπεύει να συνεργαστεί, έστω και τώρα με άλλες χώρες, για να αποτραπεί η διαδικασία αυτή, έστω και την ίστατη αυτή ώρα. Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, περιμένει απαντήσεις και οφείλετε να τις δώσετε άμεσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε συνάδελφε. Κύριος Ανδρέας.